Γουστάρετε, αρκεί να μην είναι μηνύσιμο, υβριστικό και κολάσιμο. Δηλαδή να μην είναι, προδιαθέτει τη τιμωρία. Γιατί δεν γουστάρουμε τιμωρίες, θέλουμε να είμαστε εκρηκτικοί, αλλά με καλό λεξιλόγιο, με καλές εκφράσεις κτλ. Ραπτό.gr, παίζεται ο κομμουνιστής, έβαλε μυαλό και πάει πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά στο θέμα site. Και αύριο μου είπε, θα τη δείτε και μαγνητοκοπημένη που λέει ο κόκκινος. Αυτό το τριαντάφυλλο τι είναι, καρύφαλο τι είναι αυτό. Αυτό είναι για την Βαλεντίνα μου. Αυτό το τριαντάφυλλο είναι για την Βαλεντίνα μου από το Πειραιά. Από το Πειραιά. Από το Πειραιά. Από το Πειραιά η Βαλεντίνα. Από το Πειραιά, πάσε, μη. Από το Πειραιά, ε. Τι έγινε. Τι να. Πάσαμε έντυτο. Είμαστε οι μόνοι άντρες εδώ που χτυπάμε τσαμπούκι τον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο έμαθα. Αυτό ήταν από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Τίγρης. Α, έτσι. Και μήνυμα στον παρατηρητή, κοίταξε να πούμε, να σε εξηγήσω τον όνειρο στο ημίχρονο. Ωραίο. Εντάξει, μωρέ. Ωραίο. Κατέβηκε να του πει να προσέξει να παίξει καλά. Παίξει το καλά την άκρη. Γι' αυτό στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μπέναλτι που φωνάζει ο θρύλος, λοιπόν, και τέτοια. Εγώ θεωρώ τον Ραπτόπουλο, δεν ξέρω τι λες εσύ, ότι ο Καλογερόπουλος με έσφαξε. Σε έσφαξε γιατί. Έπρεπε να πάρω πέναλτι στην ευκαιρία του Μάνταλου πιο μπροστά. Ο του τσιμπάει την μπάλα και δεν παίρνει. Τσιμπάει την μπάλα και του παίρνει ο αμυντικός, δεν θυμάμαι ποιος ήταν του Γαβρού τα πόδια. Και θεωρώ ότι η δεύτερη κίτρινη παύλα αποβολή του Γκάλο, ήταν παραμύθι Σκορδαλιά. Μάλιστα. Για να και καλά ίσως και λύσει λίγο το κλίμα και, ναι, και όλα το αυτά. Το μάτς πώς το είδες. Πώς να το δω, θέλεις να σου αναλύσω. Σφιχτό σε είδα λίγο πίσω. Με τρία αμυντικά χάφτια. Θα σου μιλήσω για τους τρεις κόφτες. Για όσους παρακολουθούν τον Γκουστάβο Πογιέτ και την ΑΕΚ παιχνίδι-παιχνίδι, έχουν καταλάβει, πρέπει να έχουν καταλάβει ότι είναι ένας προπονητής που σέβεται πάρα πολύ την άμυνα. Και τους κόρους. Πρωτίστως, ναι, εννοείται. Η άμυνα αυτό είναι, ρε φίλε. Σέβεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τους κόρους και χτυπάς την κόντρα. Και με ανάλογους παίκτες. Ναι. Αυτό προσπάθησε να κάνει, να κλέψει το παιχνίδι ουσιαστικά, είτε από κάποια στιγμένη φάση όπως και έγινε. Είτε από κάποιο λάθος. Είτε από κάποιο λάθος και φυσικά βγαίνοντας από κάποια κόντρα. Ωραία. Έτυχε από κάποια πίεση ψηλά, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ξέρω ότι η δύναμη του Ολυμπιακού είναι στα άκρα με τα back half του, κοίταξε να ξεκινήσει το παιχνίδι με τρεις κόφτες καθαρούς και μάλιστα το Σιμόες Βδέλα πάνω στο Φορτούνι, που εγώ πιστεύω ότι τα πήγε περίφημα πάνω του. Τον έσβησε, ρε. Ναι, τον έσβησε. Και τον Γκάλο να στηρίζεται πάρα πολύ από την πλευρά του, από τον Γιώχασον στο ντουμπλάρισμα, και από την άλλη μεριά το Σουκουλίνι να βοηθάει τον Τίντακ την ώρα που κατεβαίνουν οι πλαϊνοί του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι έβασε το τυράκι στον Πορτογάλο του Ολυμπιακού να έχει την κατοχή της μπάλας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. 100%. Ωραία. Και χτύπησε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και με τη βοήθεια του Πορτογάλου, που το θεωρώ κακό coach του Ολυμπιακού. Θεωρώ λάθος και την αλλαγή του Φορτούνι. Εγώ αν ήμουν Γαβρός θα έκραζα για την αλλαγή του Φορτούνι. Ποιο θα έκραζε? Τον Ιντέγε. Τον Ιντέγε, φίλε. Να πάρω το πόντο. Τον Ιντέγε, ο οποίος το 11 έπρεπε να έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα. Έχει κάνει 4 φάουλ μετρημένα. Άρα δεν πειράζω. Εξτρέμ. Όπως και η αλλαγή δεν του Ντουρμάς. Όπως και η αλλαγή του Ντουρμάς την θεωρώ λάθος αν ήμουν Ολυμπιακός. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Κάντε διάλογο. Αν δεν έπαιρνε πέναλτι για βασικό. Εγώ πιστεύω ότι θα το έπαιρνε το παιχνίδι. Είτε από κόντρα όπως προανέφερα. Καλή ερώτηση. Είτε από κόνερ, είτε εγώ από κάποιο φάουλ. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Ναι. Όχι ότι μπορούσε να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός, αλλά και την άκρη. Ναι, ναι, εννοείται ότι όλη τη βδομάδα λέγαμε το παιχνίδι είναι 0-1 γκολ, 0-0, 1-0, εκεί είναι. Εγώ σας είχα πει ότι δεν θα περάσω το Περιστέρι και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι. Να κάνω μια ερώτηση. Και θυμάσαι και την 11η που σου έδωσα την Παρασκευή το βράδυ στο Μητρόπολης. Βεβαίως και την είπαν στον Αλέφατο εκεί την ώρα και θα παίξει με τρία αμυντικά. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, θεωρώ ότι η δήλωση του μεγάλου του παιχταράκου. Αλλά περίμενα τον Αραβίδη στην πλευρά και το Μάνταλο κορυφή. Αυτό έκανε το αντίθετο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελε. Εκείνο ήταν κάτι το οποίο πρέπει. Η ΑΕΚ ποτέ δεν είχε πλευροκοπήσει από τις δύο πλευρές καμιά φορά. Δηλαδή με το Μάνταλο σε μια μεριά, με την άλλη να έχει τον Γιώχανσον στην πλευρά. Δεν είχε τρύπα και στις δύο πλευρές. Είχε μία πλευρά και ένα χαφ παραπάνω για να μπλοκάρει το κέντρο. Έτσι. Μα στην ουσία, ρε Κώστα, ήταν τρία χαφ της ΑΕΚ έναντι δύο συν το Φορτούνι του Ολυμπιακού. Ωραίος. Καταλάβεις τι έγινε. Ωραίος. Καλά έκανε και δεν έβαλε τον Μπακάκι και έβαλε τον Γκάλο. Εννοείται. Εντάξει. Ναι. Ο Άρθρο έπαιξε όμως και ήταν λίγο η Αχίλλειος Φτέρνα σε κανένα δύο φάσεις. Επίσης. Να μου πούμε ότι το θεωρώ χαμηλό επίπεδο στο πέρα, αλλά να σου πω και κάτι. Επίσης, κανείς δεν λέει για τον Παρόχα. Το δικαιώνουν με τις αυτές οι επιλογές. Τον Παρόχα
δεν το δικαίωσε. Ναι, συμφωνώ μαζί. Δεν έπρεπε να ξεκινήσει τον Ανέστη. Εκείνο ήταν το λάθος του. Γιατί ο Μπαρόκα τις τρεις πρώτες φάσεις έκανε άστοχη έξοδο. Δεν έχει μακριά... την έξοδο όπως δεν την έχει ο Ανέστη την έξοδο. Αλλά είναι αναπρόσθετη. Ναι, αλλά όλα έχει συνεχόμενα παιχνίδια και παλιά επισυνή. Ναι, παλιά επισυνή που έβγαλε ήταν μεγάλη απέκρουση στο πρώτο μήκρο. Στη μονάδα ναι, η ευκαιρία του Ολυμπιακού. Στο σωστημένο. Και γιατί δεν έχει σέντερ μπακ καλό τον άνθρωπο. Έδειξε και αντανακλαστικά γρήγορα και όλα αυτά. Και επίση θεωρώ ότι η κουβέντα του, η φράση του Σιμόε μετά το τέλο του αγώνα. Ήταν όλη η πραγματικότητα. Όλη τη βδομάδα που έγινε τις προπονήσεις μας έλεγε και μας τόνισε σε κάθε προπόνηση να είμαστε κακά παιδιά. Σήμερα νικήσαν τα κακά παιδιά. Ωραία. Το λουλούδι του το δίνει γιατί? Τι του δίνει? Τα είπαμε αυτά. Η Βαλεντίνα του Πειραιά. Η Βαλεντίνα του Πειραιά. Μάλιστα. Είναι γιορτή σήμερα. Η Βαλεντίνα του Πειραιά. Τώρα για τη μετά αγώνα ημέρα γελάω. Τώρα αυτά που θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν άρθρα 28 για υποβιβασμό. Δηλαδή που ζούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά. Πάλι τα έργα. Πάλι χαρτιά, βάλε. Αυτά είναι αδερφίστικα, αυτά είναι αδερφίστικα. Δεν είναι για ένα μεγάλο μπράβο στο λαό που δεν έφαγε το τυράκι στο 82 στις προκλήσεις του κατά τα άλλα ήσυχου Γεωργάτου που έβαλε και ένα χρόνο τη φανέλα μου. Και του εντάξει, του κύριο Σάβα, τώρα μιλάμε τώρα εντάξει. Έτσι είναι, είναι τελείω. Αυτό τα δύο είναι. Που δεν φάγα το τυράκι για να πούμε. Μακάρι όλα γιατί, γιατί είναι γνωστή η πολιτική του, έχουν εναλλακτικέ για κάθε ενδεχόμενο. Λοιπόν, ένα λεπτό σε άδεια κατάσταση Ολυμπιακό. Αν πάει με αυτά τα μυαλά με την άντρε. Σωστό. Εδώ και καιρό είναι. Και με τον Πάοκ δεν ήταν καλό. Το Πάοκ Ολυμπιακό έπρεπε να το ρίξει 4. Έπρεπε να το ρίξει 4. Μετά το 8 με ανοιχτό τον Πάοκ, οι κόφτε του 2, 1,5 με τσιόλι με λόγω Κώστα στα παιδιά να μιλήσουν για τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν τελείωσε ακόμα. Ναι. Θα μιλήσουμε γρήγορα. Θα έχουμε ταχύτητα. Θέλω να δώσω δύο ειδήσεις. Η μία είδηση βγήκε προχθές σε συνάντηση με τους οργανωμένους και στο γραφείο του Τίγρη, η οποία ήταν ότι το Πογιέτ, η φράση του Τίγρη χαρακτηριστικά για τον Γκουστάβο Πογιέτ, γιατί έχει υπογράψει μέχρι στιγμής 6 μήνες συμβόλαιο, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ότι το συγκεκριμένο προπονητή θα τον βαστίξω για πάρα πολλά χρόνια και θα του φέρω το καλοκαίρι όποιο παιχταρά γουστάρει.